Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Δευτέρα, 3 Ιουλίου του 2023. Χθες πραγματοποιήσαμε μία εκδήλωση η βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας. Διοργάνωσε μία εκδήλωση για τα 100 χρόνια από τη συνθήκη της Λοζάνης και πήγα εκεί, μίλησα. Απλά θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στη βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας και στους εργαζόμενους εκεί. Είδα έναν καταπληκτικό χώρο. Δεν έχει σημασία το ότι κάποιος ευεργέτης βοήθησε καθοριστικά για να γίνει αυτή η βιβλιοθήκη. Σημασία έχει και πώς την διατηρούν οι εργαζόμενοι. Πραγματικά μια βιβλιοθήκη υπόδειγμα. Τώρα όσον αφορά την κυρία Δημουλά, όταν ο Σταύρος σπούδαζε στη Βοστόνη, θυμάμαι ότι βλέπαμε την αλυσίδα των σούπερ μάρκετ Δημουλά να ήταν κορυφαία. Δηλαδή ουρές οι Αμερικανοί, καλύτεροι από τα παραδοσιακά αμερικάνικα σούπερ μάρκετ. Η μητέρα λοιπόν των αδερφών Δημουλά, που κατάγεται από την Καλαμπάκα, είναι αυτή που δόρισε, είναι η μεγάλη ευεργέτης, δόρισε τη βιβλιοθήκη και με τη χορηγία της κυρίας Δημουλά εργάζεται η βιβλιοθήκη. Το αναφέρω αυτό. Όσοι μπορούμε να δωρήσουμε κάτι στην κοινωνία, ο καθένας αυτό που μπορεί, ας το κάνουμε, πιάνει τόπο, επαναλαμβάνω. Η βιβλιοθήκη σε αυτή την υπέροχη κομμόπολη, η Καλαμπάκα είναι μια υπέροχη κομμόπολη, θα μπορούσε να ζήσει οποιοδήποτε σε αυτή την πόλη, γιατί έχει μια ανάπτυξη λόγω των μετεώρων και του τουρισμού, μια υπέροχη πόλη με υπέροχους ανθρώπους, αλλά είναι κόσμημα η βιβλιοθήκη της Καλαμπάκας. Πάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο μας θέμα. Σαν χθες, 2 Ιουλίου του 1993, έγινε ένα έγκλημα του τουρκικού κράτους στη Σεβάστια. Καταρχάς ήταν Νοέμβρης του 1992 που είχα πάει στη Σεβάστια ένα ταξίδι και διανυκτέρευσα στην πόλη αυτή. Διανυκτέρευσε ένα ξενοδοχείο. Τότε η Τουρκία είχε ελάχιστα ξενοδοχεία. Ελάχιστα. Μεγάλες πόλεις και είχαν ελάχιστα ξενοδοχεία. Δηλαδή αυτό που έχει γίνει από τότε ως τώρα μπορεί να θεωρηθεί και κοσμογονία. Εκεί λοιπόν το πιο καλό ξενοδοχείο ήταν το Μαντιμάκ. Εκεί έμεινα με ένα συγγενικό μου πρόσωπο που είχα κάνει το ταξίδι. Είχαμε περιηγηθεί την περιοχή του Πόντου. Η Σεβάστια ανήκει στον Μεσόγειο Πόντο. Παραδοσιακά αρμενική πόλη, η οποία είχε μέχρι το 1923 και μια μικρή ελληνική κοινότητα με σχολείο και με εκκλησία φυσικά ενωρία, και στο Βιλάιτι της Σεβάστιας υπήρχαν και αρκετά ποντιακά χωριά. Εν πάση περιπτώσει, όταν πήγα το Νοέμβριο του 1992 μου έκανε εντύπωση, ήταν μια πεντακάθαρη πόλη, πανέμορφη πόλη. Μάλιστα διαβάζοντας τον τύπο εκεί είδα ότι το νερό είναι δωρεάν. Ένα καταπληκτικό νερό, γιατί σε ορισμένες πόλεις υπάρχει πρόβλημα με το νερό, δεν είναι πόσιμο δηλαδή, εκεί το νερό ήταν κρύσταλλο. Κάποια στιγμή ξυπνάμε το βράδυ της Δευτέρας Ιουλίου του 1993, δηλαδή 7-8 μήνες μετά, ή την άλλη μέρα, είδαμε στα δελτίο ειδήσεων να καίγεται το Μαντιμάκ, αυτό το ξενοδοχείο. Σε αυτό λοιπόν οι διάφοροι αλεβίτες διανοούμενοι, στην Τουρκία οι αλεβίτες ανάμεσα στους διανοούμενους, ενώ ο πληθυσμός τους ας πούμε ότι είναι 7%, οι 5 στους διανοούμενους, το ποσοστό των αλεβιτών είναι 30-40%. Είναι μορφωμένοι άνθρωποι, άλλοι άνθρωποι σε σχέση με τους Σουνίτες. Εκεί λοιπόν υπήρχε ένα φεστιβάλ, το Πυρ Σουλτάν Αμπντάλ. Ο Πυρ Σουλτάν Αμπντάλ είναι ένας ποιητής αλεβίτης, τον τιμούν και κάνουν φεστιβάλ. Είχαν μία εκδήλωση στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Πυρ Σουλτάν Αμπντάλ, οι αλεβίτες. Και την εκδήλωση την έκαναν στο ξενοδοχείο Μαντιμάκ, δεν υπήρχε άλλο στη Σεβάστια. Σε Σεβάστια έχει αρκετά χωριά αλεβιτών. Υπάρχει και η περιοχή Κότσγκυρί, επαρχία Κότσγκυρί, οι οποίοι είναι αλεβίτες, είτε Κούρδοι είτε Τουρκομάνοι, πιο πολύ Κούρδοι, είναι αυτοί που εξεγέρθηκαν το 1921 μαζί με τους Έλληνες του Πόντου, και μάλιστα λέγεται ότι αυτό έγινε ίσως και σε συντονισμό με τους Έλληνες που είχαν τον ελληνικό στρατό που ήταν στο Μικρασιατικό μέτωπο, και εκεί
έσπευσε σε αυτό το κότσγκυρι, έσπευσε ο τοπάνος Μαν, σταμάτησε τις φαγές των Ελλήνων στον Πόντο, πήγε εκεί γιατί δεν μπορούσε ο τακτικός στρατός μόνος του, ήταν απασχολημένος και στο μέτωπο με τους Έλληνες. Εκεί πήγε ο τοπάνος Μαν και τους ξεκλήρισε. Τη σφαγή του κότσγκυρι μπορείτε να ψάξετε μέσα στα αγγλικά, να ψάξετε και να βρείτε. Εκεί λοιπόν, επειδή έχει αρκετούς αλεβίτες, θεώρησαν σωστό να κάνουν την τελετή. Μία εκδήλωση για τον Πιρ Σουλτάν Αμπντάλ, ήταν αρκετοί αλεβίτες διανοούμενοι, ανάμεσα σε αυτούς και ο Αζίζ Νεσίν, μια μεγάλη μορφή, ο οποίος ξεκίνησε ως αξιωματικός στον τουρκικό στρατό, παρετήθηκε και έγινε ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς στην Τουρκία. Ήταν παρόν και ο Αζίζ Νεσίν. Λέγεται ότι ο στόχος ήταν ο Αζίζ Νεσίν, γιατί είχε μεταφράσει κάποιους από τους σατανικούς στίχους του Σαλμάν Ρουσδί. Ο Αζίζ Νεσίν, όταν μαζεύτηκαν απ' έξω, μαζεύτηκε ένα πλήθος από αυτών των γενιοφόρων, αυτοί που, ξέρετε, που μουσουλμάνοι φανατικοί, και έκαψαν το ξενοδοχείο. Ο Αζίζ Νεσίν, ως ένα πρόσωπο προβλημένο, φυγαδεύτηκε. Κάηκαν σε αυτό το ξενοδοχείο 33 διανοούμενοι αλεβίτες και 2 εργαζόμενοι του ξενοδοχείου, 35 άτομα. Έγιναν πολλά γι' αυτό, κάποιοι καταδικάστηκαν, δεν καταδικάστηκαν όμως ποτέ αυτοί οι οποίοι σχεδίασαν. Κυκλοφορεί ένα βίντεο, μετά από καιρό κυκλοφόρησε, που δείχνει αυτόν που βιντεοσκοπεί, είναι αυτός ο απεσταλμένος της... Στην Τουρκία υπάρχει μία υπηρεσία, η πιο μυστική υπηρεσία και από την υπηρεσία πληροφοριών, η οποία λέγεται Υπηρεσία Ελέγχου Επιστράτευσης, Επιθεώρησης Επιστράτευσης. Είναι μία μυστική υπηρεσία, δεν υπάρχει τίποτα το στρατιωτικό, εργάζονται σε γραφεία σαν πολιτική υπηρεσία, τα αυτοκίνητά τους είναι πολιτικά. Είναι αυτοί οι οποίοι, οι εθνικοποιημένοι, οργάνωση της λεγόμενης Γκλάντιο, δηλαδή αυτού του μηχανισμού που χρηματοδοτούσε το ΝΑΤΟ για την περίπτωση που μια χώρα νατοϊκή, σε μια χώρα νατοϊκή επικρατούσε κομμουνιστικό καθεστώς, υπήρχαν δίκτυα ανθρώπων αλλά και δίκτυα κρυπτών. Μέσα στις κρύπτες υπήρχαν όπλα πυρομαχικά και σε κάποια φάση έμπαιναν και χρυσές λίρες, δεν υπήρχαν από την περίοδο της ειρήνης, αλλά όταν ο κίνδυνος αυξανόταν να πέσει να επιβληθεί κομμουνιστικό καθεστώς, έμπαιναν χρυσές λίρες και αυτά τα δίκτυα των ανθρώπων που αυτού της επιχείρησης αυτής, ήταν μια ειδική επιχείρηση, αυτά τα δίκτυα των ανθρώπων ήξεραν που είναι οι κρύπτες, κάποιοι από αυτούς, έπαιρναν τα όπλα από τις κρύπτες, έπαιρναν και τα πυρομαχικά και τις λίρες και έτσι ξεκινούσε ο Αντάρτικος αγώνας. Το Αντάρτικο εναντίον του κομμουνιστικού καθεστώτος που θα είχε επιβληθεί. Και στην Ελλάδα υπήρχαν καμιά 43 τέτοιες κρύπτες. Τις βγάλαμε τη δεκαετία του 80 όταν τελείωσε αυτή η ιστορία. Ένας συνάδελφος, τον ξέρω, ο οποίος ανέλαβε και αυτήν όλη την επιχείρηση. Εν πάση περιπτώσει, οι Τούρκοι είπαν στους νατοϊκούς ότι τα ξύλωσαν, αλλά δεν το έκαναν. Κράτησαν αυτά τα δίκτυα για δικούς τους σκοπούς πλέον και όχι για ανατοϊκούς. Εθνικοποίησαν αυτά τα δίκτυα και αυτά τα δίκτυα χειρίζεται η Υπηρεσία Επιθεώρησης Επιστράτευσης, έτσι λέγεται. Καμιά σχέση με την επιστράτευση. Αυτή λοιπόν η υπηρεσία είναι υπεύθυνη για δολοφονίες, πολιτικές δολοφονίες, εθνοτικού και θρησκευτικού χαρακτήρα δολοφονίες, και όταν εμπλέκεται αυτή η υπηρεσία δεν τολμάει ούτε δικαστής, ούτε διοκτικές αρχές αστυνομίας, στρατοχωροφυλακή, κανένας. Μόλις βλέπουν κάτι τέτοιο, παραλύουν. Αυτοί έκαψαν τους ανθρώπους και φυσικά αυτοί δεν δικάστηκαν ποτέ. Έγινε αυτό λοιπόν στις 2 Ιουλίου 1993. Πριν από πόσα χρόνια? 30 χρόνια πριν. Στο ξενοδοχείο που είχα μείνει μερικούς μήνες. Αυτό λοιπόν έκαναν διάφορες εκδηλώσεις οι Αλεβίτες σήμερα στην Τουρκία. Οι Αλεβίτες θεωρούνται απειλή, όπως και οι Κούρδοι, όπως οτιδήποτε διαφορετικό. Και θα δείτε στη συνέχεια τι λέει ένας Τούρκος για το σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα η Τουρκία.
και πόσο μεγάλη απειλή συνιστά για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το ΝΑΤΟ, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τον πολιτισμένο κόσμο, αλλά και για την Κύπρο και την Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα μας που είναι η Γαλλία. Ακούστε, επειδή διάβασα αρκετά πράγματα και μίλησα με έναν άνθρωπο, με τον Κώστα τον Πικραμένο, με τον οποίο γράψαμε το βιβλίο «Μιτ, η φωλιά του τουρκικού παρακράτους». Έτσι. Ο Κώστας ο Πικραμένος ζει εδώ και πολλά χρόνια στη Γαλλία, είναι παντρεμένος με Γαλλίδα, ξέρει τη γαλλική πραγματικότητα. Εγώ λοιπόν, επειδή μιλώ και με άλλους ανθρώπους, και ρώτησα να μου πει την άποψή του. Θα δείτε, ίσως θα αναρωτήσουμε και κάποιο βίντεο που έκανε, έδωσε μια συνέντευξη. Μου είπε λοιπόν ότι ασφαλώς υπάρχουν και μηχανισμοί που μπορούν και κινητοποιούν και κατευθύνουν αυτούς τους ανθρώπους. Όμως για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει και ένα κοινωνικό υπόβαθρο. Και αυτό είναι το ζήτημα. Και συμφωνώ. Δηλαδή, άνθρωποι από χώρες που προέρχονται από τις πρώην αποικίες της Γαλλίας έχουν εγκατασταθεί σε οικισμούς, συνοικισμούς που βρίσκονται στις παρυφές των πόλεων, σε όλη τη Γαλλία. Και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα στην ενσωμάτωσή τους. Και σε αυτές τις συνοικίες που ζούσαν και Γάλλοι, λευκοί ας πούμε, γιατί και αυτοί οι Γάλλοι θεωρούνται, αυτοί οι οποίοι είναι στους δρόμους, είναι Γάλλοι πρώτης και δεύτερης γενιάς. Παιδιά δηλαδή μεταναστών από χώρες της Αφρικής, αλλά δεν ήρθανε τώρα πριν από μερικά χρόνια, γεννημένοι στη Γαλλία. Και αυτοί μπορεί και ο πατέρας σου να είναι γεννημένος στη Γαλλία. Απλά είναι περιθωριοποιημένοι. Και αυτό είναι και το πρόβλημα. Φυσικά, όταν κάποιος είναι περιθωριοποιημένος, δεν είναι ενταγμένος στο κοινωνικό σύνολο, στο οικονομικό γίγνεσθε, στο πνευματικό γίγνεσθε, στο καλλιτεχνικό γίγνεσθε, τότε γίνεται και εύκολος στόχος των δικτύων της Τουρκίας, που θα πάω και σε αυτά μετά, τα οποία κατευθύνουν και λένε τιμωρήστε τον Μακρόν, γιατί ο Μακρόν εμποδίζει την επέκταση της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή μέσω της βοήθειας που παρέχει στους Κούρδους του Ιράκ και της Συρίας. Οι δε Έλληνες τιμωρήστε τον Μακρόν γιατί βοηθάει και την Κύπρο, είτε με την Total είτε με την αμυντική συνεργασία, και την Ελλάδα με τις Μπελαρά και τα Ραφάλ, και δεν επιτρέπει την επέκταση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Γαλάζια Πατρίδα. Έτσι, θα το δούμε και αυτό μετά. Εν πάση περιπτώσει, ασφαλώς λοιπόν είναι λάθος να θεωρήσουμε ότι που μπορεί να γίνεται από κάποιους, ότι υπεύθυνοι για αυτό το που, αυτή την καταστροφή, είναι βιβλική καταστροφή, μιλάμε για 5.000 αυτοκίνητα, νομίζω παραπάνω, πάνω από 1.000 κτίρια, δημαρχία, η καταστροφή είναι τεράστια. Παρεμπιπτόντως, σήμερα Δευτέρα υπάρχουν τάσεις κατευνασμού. Δεν υπάρχουν. Από χθες το βράδυ είχε λιγότερες συλλήψεις. Σήμερα διαβάζω ότι υπάρχει, πάει να καταλαγιάσει η ιστορία. Λοιπόν, άρα υπάρχει κοινωνικό ζήτημα. Δεν ευθύνεται η μετανάστευση, η παράνομη μετανάστευση. Έχει και αυτή μερίδιο ευθύνης, αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι η Γαλλία δεν κατόρθωσε να, μπορεί να μην ήταν και δυνατόν αυτό, να ακολουθήσει μια πολιτική η οποία θα είχε εντάξει αυτούς τους ανθρώπους, όπως είπα, στο κοινωνικό, το πολιτισμικό, πολιτιστικό, καλλιτεχνικό και οικονομικό γίγνεσθε της χώρας. Τώρα, τι ρόλο παίζει η θρησκεία? Παίζει ρόλο η θρησκεία. Καταρχάς να πούμε το εξής, αν είναι ένας μουσουλμάνος, ίσως και φανατικός ακόμα μουσουλμάνος, ο οποίος όμως Αφρικανός ή Μεσανατολίτης, ο οποίος όμως είναι ανώτατος τέλεχος σε μια εταιρεία, έχει το σπίτι του, ζει σε ένα πολυτελές προάστιο των Παρισίων, αυτός όπως καταλαβαίνει ο καθένας από εμάς δεν μπορεί να κατεβεί στον δρόμο και να κάνει τέτοια, άρα αυτό δείχνει και το δρόμο. Πρέπει να βρει η Γαλλία, αφού τους έφερε, αφού τους δέχθηκε, αφού αποτελούν μια υποχρεωτικότητα που εκπηγάζει από την ιστορία της την αποικιοκρατική, πρέπει η Γαλλία να βρει τρόπο αυτούς τους ανθρώπους να τους εντάξει. Τώρα, δύσκολο, διότι ένας από τους στόχους της Τουρκίας αλλά και ορισμένων οπισθοδρομικών είναι μην εντάσσεστε, μείνετε αυτό που είστε, κρατήστε την πίστη σας, κρατήστε τον εθνισμό σας,
δεν είναι κακό αυτό. Αυτό μπορεί να γίνει παράλληλα όμως. Δηλαδή να είσαι ένας κανονικός Γάλλος, μορφωμένος, ωραίος και ταυτόχρονα να είσαι και Τινήσιος και Μαροκινός και Μουσουλμάνος. Αλλά με όρους Ευρώπης, που αυτό είναι ασύμβατο με αυτή τη θρησκεία, την μουσουλμανική θρησκεία. Εν πάση περιπτώσει, έτσι έχει η κατάσταση. Τώρα, όλη αυτή η οργή είναι δυνατόν να χειραγωγήθηκε από κάποια κέντρα? Υπάρχουν στοιχεία, δεν το λέμε στην τύχη. Τουλάχιστον από την Τουρκία υπάρχει εμπλοκή της Τουρκίας σε όλη αυτή την ιστορία. Και ξέρετε, δεν το κάνει με τρόπο που να μη φαίνεται. Στις τηλεοράσεις της Τουρκίας γίνονται εκπομπές σαν αυτές που δεν γίνονται στην Ελλάδα, για τα γεωπολιτικά, για τα ελληνοτουρκικά, για το κουρδικό. Τώρα λοιπόν οι ίδιοι πρωταγωνιστές του κουρδικού, αυτοί οι οποίοι αποτελούν στην ουσία ένα μέρος του αντιτρομοκρατικού αγώνα του τουρκικού κράτους, δηλαδή ο έλεγχος της κοινής γνώμης, αυτά τα ίδια πρόσωπα, οι δήμονες του κουρδικού ή των ελληνοτουρκικών, στρατηγοί, καθηγητές πανεπιστημίου, διεθνολόγοι, που σχετίζονται με την τουρκική υπηρεσία πληροφοριών, αυτοί οι ίδιοι μιλούν για τα γεγονότα στη Γαλλία, δίνουν δίκιο στους εξεγερμένους, και εγώ ερμήνευσα, δικαιολόγησα κάποιες πράξεις, όχι τις καταστροφές, αλλά για ποιο λόγο εξεγείρονται, για ποιο λόγο είναι εύκολα θύματα σε κάποιους να τους βγάλουν στους δρόμους. Αλλά δεν λέω καλά κάνουν, η Τουρκία στην ουσία αυτό λέει. Και μάλιστα αυτοί οι ίδιοι τον Μακρόν τον έχουν χαρακτηρίσει μικρόπ. Στα τουρκικά μικρόπ σημαίνει μικρόβιο, που για τους Τούρκους είναι μια βρισιά. Δηλαδή θέλουν να τιμωρήσουν τον Μακρόν με ό,τι γίνεται η Τουρκία. Για τους λόγους που σας είπα, γιατί βοηθάει τους Κούρδους, τους Κύπριους και τους Έλληνες. Το θεωρούν μεγάλο πρόβλημα για τα πολιτικά του σχέδια για την περιοχή. Τώρα, όσον αφορά το πώς μπορούν οι Τούρκοι, ακούστε, υπάρχει ένας οργανισμός που λέγεται ΤΙΚΑ. Είναι ένας οργανισμός που υποτίθεται ότι προσφέρει βοήθεια και ανάπτυξη σε ξένες χώρες. Σε αυτό ήταν επικεφαλής ο Φιντάν πριν γίνει διοικητής της ΜΙΤ. Έχει τεράστια δράση στη Βόρεια Αφρική, στις μουσουλμανικές χώρες της Βόρειας Αφρικής. Χιλιάδες φοιτητές από αυτές τις χώρες σπουδάζουν στην Τουρκία. Χιλιάδες νέοι μαθαίνουν τουρκικά από την ΤΙΚΑ, από προγράμματα της ΤΙΚΑ. Και επίσης υπάρχουν και τα τζαμιά, υπάρχουν και τα δίκτυα της Τουρκίας που είναι εδώ μέσα. Εγώ έχω γράψει το κομμάτι αυτό στο βιβλίο για την δράση και τους οργανισμούς, τις παρακρατικές οργανώσεις της Τουρκίας στην Ευρώπη, μέσα αυτών των οργανώσεων. Και μάλιστα σας είχα πει εδώ ότι σχεδιάζουν να επεκτείνουν τα επεισόδια στο Βέλγιο, στην Ολλανδία και στη Γερμανία. Και πριν Αλέκτορ λαλίσε τρεις ή φωνήσε τρεις, την επόμενη μέρα είδατε τι έγινε στο Βέλγιο. Και εν πάση περιπτώσει και το Βέλγιο ήταν απεικιοκρατική δύναμη και έκανε έσχη στο Κονγκό, στο Βέλγικο Κονγκό. Τα γεγονότα στη Λοζάνη, στην Ελβετία. Η Ελβετία είναι η πιο εσωστρεφής χώρα στον κόσμο. Δεν έχει εξωστρέφεια ως χώρα. Γιατί εκεί εξεγέρθηκαν? Και προσέξτε, μου είπαν ότι στο Βέλγιο έβαλαν έφηβους μπροστά, παιδιά, για να δημιουργήσουν πρόβλημα στην αστυνομία. Η αστυνομία δεν κατάλαβε τίποτα, τους άπαξε. Από τους 7 συνηθέντες οι 6 είναι παιδιά και στην έφηβη, δηλαδή ανήλικοι, και στη Λοζάνη. Που σημαίνει ότι υπήρχε γραμμή, υπήρχε σχέδιο. Και για να πάστε το, στη Γαλλία το εξηγήσαμε. Στην Ελβετία είναι περιθωριοποιημένοι? Δεν υπάρχει περιθωριοποιημένος άνθρωπος στην Ελβετία. Είναι το κράτος, το κοινωνικό κράτος έχει τέτοια επίπεδα που δεν επιτρέπει σε κανέναν να είναι περιθωριοποιημένος. Πώς λοιπόν ερμηνεύεται αυτό? Άρα, προσέξτε, η Ευρώπη θα πρέπει ασφαλώς να κινηθεί στην πολιτική της ενσωμάτωσης, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής, καλλιτεχνικής, οικονομικής ενσωμάτωσης των ανθρώπων αυτών, σεβόμενη τις ταυτότητες, θρησκευτική και εθνική ταυτότητα, αλλά μπορεί να γίνει η ενσωμάτωση, τα ξέρουμε, τα έχουμε δει στην Ελλάδα, τα έχουμε δει στην Αμερική. Υπάρχουν Έλληνες στην Αμερική, οι οποίοι είναι Ελληναράδες, μιλούν καλύτερα ελληνικά από εμάς, ταυτόχρονα υπερασπίζονται τον όρκο που έδωσαν για να γίνουν Αμερικανοί πολίτες. Αυτό είναι το
Λοιπόν, πάντως την ενσωμάτωση δεν την θέλει η Τουρκία. Είναι πολιτική της Τουρκίας. Μην ενσωματώνεστε, μην γίνεστε σαν αυτούς τους γιαούρδες. Είναι σάπιοι, είναι μυαροί, είναι άπιστοι. Μείνετε καθαροί, εντάξει. Η Τουρκία έχει τους δικούς της στόχους, να μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτά λοιπόν και για τη Γαλλία. Τώρα, ως συνήθως, εδώ αρχίζει ο διχασμός. Βλέπω διάφορους καθηγητές. Τώρα, συγγνώμη, τι να πω. Δεν είναι επίπεδο ακαδημαϊκού αυτό. Δεν είναι επίπεδο ακαδημαϊκού αυτό. Εν πάση περιπτώσει, βγήκαν, λέει ότι για αυτά τα γεγονότα, το γεγονός ότι έγιναν αυτά, για το γεγονός ότι έγιναν αυτά, ευθύνεται η ακροδεξιά. Υπάρχει και άλλη ανάγνωση. Ότι η ακροδεξιά αναπτύχθηκε επειδή υπάρχει η παρανόμη μετανάστευση ή η μη ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων, δημιουργήσε κάποιους ανθρώπους φόβους, οι οποίοι φόβοι τους βρόχνουν στην ακροδεξιά. Άρα δεν είναι, το αποτέλεσμα είναι η ακροδεξιά. Δεν είναι η αιτία όλων αυτών. Εντάξει. Και είδα ότι βγήκαν και κάποια τάγματα εφόδου της ακροδεξιάς. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτά. Εύχομαι, η Γαλλία είναι μια σύμμαχη χώρα και όχι μόνο τώρα, έτσι, θυμηθείτε. Η φιλία της Ελλάδας με τη Γαλλία, παρότι έπαιξε έναν βρώμικο ρόλο στο Μικρασιατικό πόλεμο, στη Μικρασιατική εκστρατεία, ξεκινάει με τον Σαρλ Ντεγκόλ και τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Στη συνέχεια ο Ζισκάρ Ντεστέν πάνε με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, μας στήριξαν για την ΕΟΚ τότε και τώρα συνεχίζεται με τον Μακρόν. Εάν κινηθούμε προσεκτικά, θεωρώ ότι είναι εποφελής για τα εθνικά μας συμφέροντα η συμμαχία με τη Γαλλία, η ανάπτυξη σχέσεων σε στρατηγικό επίπεδο με την Γαλλία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι πάλι Πριγκόζιν. Δεν είναι απλό το θέμα. Έχουμε πει ότι ο Πριγκόζιν μπορεί να φαίνεται ότι ήταν ένας δεν σε εμπνέει άμα το βλέπεις ως πρόσωπο, όπως ήταν ντυμένος έτσι, λες τώρα αυτός τι μπορεί να είναι. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι εκτός από τον στρατό αυτόν, ο οποίος είχε εκπληκτικά αποτελέσματα στο πεδίο, ασχέτως αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε, αντικειμενικά μιλάμε. Αυτός ο άνθρωπος είχε και μία αυτοκρατορία εταιριών. Είχε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, λογισμικών, μέσων μαζικής ενημέρωσης με έδρα την Πετρούπολη και είπαμε χθες ότι έκλεισαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αμέσως μετά έκλεισαν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είτε ελέγχονται απευθείας από τον Πριγκόζιν είτε είναι φιλικά προς τον Πριγκόζιν. Γιατί να γίνει αυτό? Γιατί κατά πάσα πιθανότητα σε ένα μέρος της ρωσικής κοινής γνώμης ο Πριγκόζιν είναι ήρωας, δούλευε τόσο καιρό, το επέτρεπε και το ρωσικό κράτος, τώρα δεν μπορεί να αναιρέσει τον εαυτό του. Και προσέξτε τι είπε ο Ζελένσκι για το θέμα. Αυτό το γεγονός ότι ο Πριγκόζιν έχει επιρροή και η Βάγνερ σε ένα μέρος της ρωσικής κοινωνίας, το γεγονός ότι ακόμα τα στρατολογικά γραφεία λειτουργούν και καλούν ελάτε κόσμο, αυτό σημαίνει ότι κάτι γίνεται εκεί. Κοιτάξτε τι είπε ο Ζελένσκι για το θέμα. Λοιπόν, μιλώντας στο CNN, καταρχάς αναφέρθηκε στην Κριμαία. Ο ηγέτης της Ουκρανίας παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι CNN διαβάζοντας αυτή τη συνέντευξη, θεωρεί κανείς ότι θέλει να αποκρύψει αυτά που συμβαίνουν στο μέτωπο. Έτσι. Όταν ρωτήθηκε ότι αν υπάρχει κάποιο σενάριο στο οποίο μπορεί να υπάρξει ένας κόσμος χωρίς την Κριμαία, ο Ζελένσκι είπε, τότε δεν θα είναι νίκη. Δηλαδή, αν πάμε σε μια συμφωνία χωρίς η Κριμαία να είναι Ουκρανική, αυτό δεν θα είναι νίκη. Και προσέξτε τι λέει στη συνέχεια. Αναφέρθηκε στις σχέσεις της Ουκρανίας και της μυστικής υπηρεσίας της Ουκρανίας με τη CIA και αναφερόμενο στη συνάντηση που είχε με τον επικεφαλής της CIA, William Burns, είπε, του είπα για τα πάντα, σημαντικά πράγματα που σχετίζονται με το πεδίο της μάχης και αυτά που χρειαζόμαστε. Δεν έχουμε μυστικά με τη CIA, ξέρει τα πάντα για μας, ξέρουμε τα πάντα για αυτήν, έχουμε τα βάσια συνεργασία. Στη συνέχεια μας τι είπε, η μισή Ρωσία υποστηρίζει τον Πριγκόζιν και
και ο Πούτιν χάνει τον έλεγχο του λαού του. Τώρα, αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι, αν όχι η μισή Ρωσία, ένα μέρος της κοινής γνώμης είναι με τον Πριγκόζιν. Και ότι αυτό μπορεί κάποιες ξένες δυνάμεις να το χρησιμοποιήσουν ως έναν μοχλό αποσταθεροποίησης του καθεστώτος και του ιδίου του Πούτιν. Τώρα, από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που η Λευκορωσία είναι ο στενότερος σύμμαχος της Ρωσίας. Αυτό τώρα είναι γνωστό. Από τη στιγμή που η Ρωσία έχει εγκαταστήσει τη Λευκορωσία, τους πυράβλους Ισκαντέρ, αλλά και πυρηνικές κεφαλές που μπορούν να τοποθετούν στους πυράβλους και να εκτοξευτούν στην Ευρώπη. Πώς είναι δυνατόν να δέχθηκε η Ρωσία να πάει εκεί η Βάγνερ? Και ποιος θα την πληρώνει τη Βάγνερ? Σκεφτείτε, αν πάνε 20.000 άνθρωποι και μείνουν εκεί ο στρατός της Βάγνερ, κάθε μήνας που περνάει μισθοφόροι είναι οι άνθρωποι. Πρέπει να, δεν ξέρω τώρα, λένε ότι παίρνουν περίπου 3.000 τον μήνα όταν πολεμούν. Όταν δεν πολεμούν, δεν ξέρω πόσο παίρνουν. Για μαζέψτε πόσα λεφτά μαζεύονται κάθε μήνα, ποιος θα τα πληρώνει αυτά? Κάτι δεν είναι εκεί πέρα, δεν ξέρω. Και γι' αυτό η Πολωνία αύξησε τις δυνάμεις στα σύνορα, από τότε που πήγε η Πολωνία συνορεύει με τη Λευκορωσία, και αυξήθηκαν και οι ανησυχίες στις χώρες αυτές της Βαλτικής, τις συνορεύουσες, με δύο χώρες της Βαλτικής, νομίζω με τη Λετωνία και τη Λιθουανία, με την Εστονία, η Εστονία πρέπει να είναι η βόρεια, με αυτήν δεν συνορεύει, συνορεύει και με την Πολωνία. Φαίνεται ότι εκεί υπάρχουν αυξημένες ανησυχίες για την παρουσία της Βάγνερ. Όλοι περιμένουν να δουν μήπως παίξει κάποιο ρόλο η Βάγνερ σε αυτήν την περιοχή. Πάμε τώρα στα της αντεπίθεσης. Λοιπόν, το τελευταίο διάστημα άρχισε να βγαίνει μπροστά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης η υφυπουργός Εθνικής Άμυνας της Ουκρανίας, η κυρία Χάνα Μάλιαρ. Λοιπόν, η κυρία Μάλιαρ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο στρατός της χώρας κέρδισε κάποια εδάφη την προηγούμενη εβδομάδα στο ανατολικό και το νότιο μέτωπο, έπειτα από σφοδρές συγκρούσεις με τα ρωσικά στρατεύματα, ανακτώντας τον έλεγχο 37 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Οι ουκρανικές δυνάμεις προωθούνται με μερική επιτυχία προς την κατεύθυνση του Μπαχμούτ στα ανατολικά, δήλωσε η Υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Χάνα Μάλιαρ, όπως και στα νότια προς το Μπερντιάνσκ και τη Μελιτόπολη. Μπερντιάνσκ είναι πόλη λιμάνι με ναυτική βάση του Ουκρανικού ναυτικού όσο την είχε η Ουκρανία, στην θάλασσα του, την Αζωφική θάλασσα, και είναι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός της αντεπίθεσης. Να καταλάβει τον Μπερντιάνσκ, να αποκτήσει μια ναυτική βάση, υπάρχει στρατιωτικό αεροδρόμιο εκεί, και με τον τρόπο αυτό να αποκόψει το μέτωπο και στη συνέχεια να υποχρεώσει τους Ρώσους να εκενώσουν το νότιο μέτωπο για να έρθει η σειρά της Κρυμαίας. Αυτό είναι το σχέδιο. Οι ουκρανικές δυνάμεις προωθούνται με μερική επιτυχία, όπως είπαμε, σε διάφορα μέτωπα. Στα νότια, οι ουκρανικές δυνάμεις στο νότιο μέτωπο, δηλαδή βλέπω ότι χθες και σήμερα επικεντρώνονται στο Ορέχοβο. Εκεί έχουν δώσει μεγάλη βαρύτητα στις αντιπιθέσεις τους, όμως αντιμετωπίζουν την έντονη αντίσταση του εχθρού, καθώς υπάρχουν ναρκοπαίδια και γι' αυτό προχωρούν αργά, λέει η Μάλιαρ. Όμως η ίδια η Υφυπουργός Άμυνας είπε ότι και οι ρωσικές δυνάμεις προωθούν τις θέσεις τους σε 4 περιοχές στα ανατολικά, όχι στο νότο. Δηλαδή στην Αυδίηβκα, στη Μαρίνκα, την πόλη Λιμάν που είναι στην επαρχία Ντονέτσκ και στο Σβατόβοε. Και λέει η κατάσταση εκεί είναι αρκετά δύσκολη, γίνονται σφοδρές μάχες μεταξύ των ρωσικών και των ουκρανικών δυνάμεων. Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η Ρωσία ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της απόθεσαν ουκρανικές επιθέσεις σε χωριά κοντά στον Μπαχμούτ και πιο νότια, κυρίως στην περιοχή Βουγλεντάρ. Εκεί γίνονται μάχες εδώ και 2 μήνες. Μια πηγαίνουν να το πάρουν το Βουγλετάρ, αποθούνται οι Ρώσοι. Επίσης ανέφερε ότι τα ρωσικά στρατεύματα κατάφεραν να περιορίσουν τις ουκρανικές δυνάμεις στα βόρειο-ανατολικά. Βόρεια, είναι προς το Χάρκοβο. Λοιπόν, 16 μήνες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, η Ουκρανία επισημαίνει
ότι συνεχίζει την αντεπίθεσή της που ξεκίνησε περίπου στις αρχές του μήνα, 4 του μηνός ξεκίνησε, Ιουνίου, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες. Το Κίεβο καλεί τους δυτικούς συμμάχους να επιταχύνουν τις παραδόσεις όπλων που έχουν υποσχεθεί στην Ουκρανία εν όσο πλησιάζει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους. Τώρα, υπάρχει μία... οι Ουκρανικές αρχές απήγγελαν κατηγορίες για προδοσία σε βάρος ενός πρώην ανωτάτου αξιωματούχου ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα η Ουκρανική Υπηρεσία Πληροφοριών Εσωτερικού, σε μια υπόθεση που υπογραμμίζει τις προσπάθειες που καταβάλει η Ρωσία να εκαθαρίσει τις υπηρεσίες πληροφοριών και γενικώς κρατικές υπηρεσίες από Ρώσους κατασκόπους. Αφορά τον Όλεχ Κουλίνιτς, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Ουκρανίας, της SBU, στη διεύθυνση της Κρυμαίας. Λέει ότι συνεργαζόταν, ότι τον χειριζόταν παλιοί Ουκρανοί των υπηρεσιών πληροφοριών που αυτομόλυσαν και πήγαν στη Μόσχα και τον χειριζόταν. Εν πάση περιπτώσει, λέει ο Ζελένσκι, θα τους καθαρίσουμε όλους. Εκεί πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει το εξής. Ότι παλιά ήταν, γνωρίζουμε την KGB, υπήρχαν και άλλες υπηρεσίες, ήταν ενιαίες υπηρεσίες. Όταν δημιουργήθηκαν τα κράτη, κάποιοι φίλοι, συνάδελφοι σε ένα γραφείο της KGB, ο ένας πήγε στην Ουκρανία, ο άλλος στη Ρωσία. Από εκεί καταλαβαίνετε ότι μπορεί να υπήρχαν επαφές και όλα αυτά οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις. Τώρα, ο Κουλέμπα, υπουργός εξωτερικών της Ουκρανίας, έκανε σημαντικές δηλώσεις στο Πολίτικο. Η απουσία της Ουκρανίας από το ΝΑΤΟ θα ήταν αυτοκτονία για την Ευρώπη. Τα σχόλια του επικεφαλής του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Λοιπόν, τα σχόλια του επικεφαλής του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών έγιναν τις παραμονές της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, γράφει το Πολίτικο. Μετά το τέλος του πολέμου θα ήταν αυτοκτονικό για την Ευρώπη να μην δεχθεί την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι η επιλογή του πολέμου θα ήταν πάντα πάνω στο τραπέζι. Δηλαδή λέει, εάν δεν βάλετε την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, ανά πάσα στιγμή η Ρωσία θα μπορεί να επιτεθεί και ξανά. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την ασφάλεια της Ευρώπης. Αυτό είναι το σκεπτικό, σε γενικές γραμμές είναι σωστό. Πολιτικά το βλέπουμε τώρα, έτσι. Ο μόνος τρόπος για να κλείσουμε την πόρτα στη ρωσική επιθετικότητα εναντίον της Ευρώπης και του ευρωατλαντικού χώρου στο σύνολό του είναι να γίνει δεκτή η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Γιατί όταν η Ουκρανία είναι μέρος του ΝΑΤΟ, η Ρωσία δεν θα τολμήσει να επαναλάβει αυτήν την εμπειρία της εισβολής ξανά. Ως αποτέλεσμα της επικείμενης συνόδου κορυφής, η Ουκρανία ελπίζει να λάβει ένα μήνυμα από την Αμυντική Συμμαχία, ιδίως ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για την είσοδο ή για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Για το θέμα αυτό λοιπόν έχουμε ο Υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, ο Πιστόριος, ο οποίος σαφώς είναι καλύτερος από την προηγούμενη, από αυτή που παρατήθηκε. Φαίνεται ότι είναι στιβαρός, ότι έχει πολιτικό λόγο. Λοιπόν, οι όροι για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα καθοριστούν μετά το τέλος του πολέμου, είπε ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Πιστόριος. Ο ίδιος ο Πιστόριος και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτεμπεργκ, συμφώνησαν ότι η συμμαχία δεν πρέπει να γίνει ποτέ μέρος στην πολιτική σύγκρουση που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία. Καθαρές κουβέντες. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορέσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ενώ ο πόλεμος διεξάγεται στην Ουκρανία. Θα αποφασίσουμε τις προϋποθέσεις ένταξης στη συμμαχία. Τις προϋποθέσεις, αλλά όχι την ένταξη, είπε ο επικεφαλής του Υπουργείου Άμυνας. Λοιπόν, αυτά έχουμε για την αντεπίθεση. Δεν ξέρω, σήμερα είναι 3 του μηνός. Μέχρι τις 11 είναι πιθανό να επιχειρήσουν κάποια θεαματική επίθεση οι Ουκρανοί, να πετύχουν ένα στόχο, να καταλάβουν το τοκμάκ για παράδειγμα, ούτως ώστε να το παρουσιάσουν στη Σύνοδο Κορυφής. Αυτό ας το κρατήσουμε, είναι ένα ενδεχόμενο. Πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι τα τεκτενόμενα στη Ρωσία. Τι είπε ο Σοϊγού, τις πρώτες δηλώσεις που έκανε μετά την ανταρσία του Πριγκόζιν, ο οποίος τον είχε βάλει στο στόχαστρο του Σοϊγού.
Λέει λοιπόν, οι στόχοι της Ουκρανικής αντεπίθεσης δεν έχουν επιτευχθεί σε κανένα μέρος του μετόπου, ούτε στο ανατολικό, ούτε στο κεντρικό, ούτε στο νότιο, λέει. Ο Ουκρανικός στρατός δεν πέτυχε τους στόχους της αντεπίθεσης σε καμία από τις κατευθύνσεις. Μαρτυρεί την ικανότητα των μαχητών μας και προφανώς τις υπερβολικές προσδοκίες από τα πολυδιαφημισμένα δυτικά όπλα. Η κατάσταση αυτή, λέει ο Σοϊγού, σε συνάντηση που είχε με την ηγεσία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Επίσης είπε ότι η αποχώρηση της Βάγνερ από τα πεδία των μαχών δεν έχει επηρεάσει την μαχητική ισχύ της Ρωσίας. Ο ίδιος σε αυτή τη συνάντηση είπε: «Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατέστρεψαν σχεδόν όλα τα άρματα μάχης Λέοπαρτ που προμήθευσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας, που προμηθεύτηκαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας από την Πολωνία και την Πορτογαλία, δηλαδή 16 άρματα». Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας Σοϊγού, ο οποίος συνεχίζοντας είπε: «Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν χάσει περίπου 2.500 οπλικά συστήματα διαφόρων τύπων από τότε που ξεκίνησε η αντεπίθεση τις 4 Ιουνίου. 2.500 οπλικά συστήματα. Από τις 4 Ιουνίου, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχουν καταστρέψει 15 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα, 920 μονάδες είτε τεθωρακισμένων οχημάτων οχημάτων μάχης είτε αρμάτων των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας στις κατευθύνσεις Γιούζνο-Ντονέτσκ, Ζαπορόζιε και Ντονέτσκ. Επίσης η ρωσική αεράμινα αναχέτησε 158 πυράβλους HIMARS, 25 πυράβλους Cruise Storm Shadow και 386 μη επανδρομένα αεροσκάφη της Ουκρανίας αυτά τον Ιούνιο». Τώρα, ο διευθυντής της CIA William Burns το τελευταίο διάστημα γίνεται εξωστρεφής υπηρεσία πληροφοριών των ΗΠΑ, συμμετέχει ο επικεφαλής της σε διάφορες σεμινάρια, ομιλίες, ιδρύματα. Μίλησε λοιπόν προχτές 1 Ιουλίου στο Ίδρυμα Ditchley του Ηνωμένου Βασιλείου ο επικεφαλής της CIA William Burns και είπε ότι 2 χρόνια της ζωής μου, λέει, τα πέρασα παρακολουθώντας την προσωπικότητα και τις δράσεις του Πούτιν, τις φιλοδοξίες, τη δυσαρέσκεια, τις ανασφάλειές του. Όλη αυτή η διαδικασία συνέβαλε στο να ασπρίσουν τα μαλλιά μου. Δηλαδή είπε, ξεκίνησε να παρακολουθώ τον Πούτιν υπηρεσιακά με μαύρα μαλλιά και κατέληξα με άσπρα μαλλιά. Αυτό, λέει, που έχω να... Εγώ, λέει, ένα από τα κύρια πράγματα που έμαθα είναι ότι ήταν πάντα λάθος να υποτιμάται η αιμονή του Προέδρου Πούτιν με τον έλεγχο της Ουκρανίας, χωρίς την οποία η Ρωσία, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να είναι μεγάλη δύναμη και δεν μπορεί να είναι μεγάλη. Προσέξτε τι λέει. Έχει τέτοια αιμονή με την Ουκρανία και πιστεύει ο ίδιος ο Μπέρνς ότι αν δεν ελέγχει την Ουκρανία η Ρωσία δεν θα είναι μεγάλη δύναμη. Επίσης είπε ότι έχουμε ενισχύσει τους διάβλους πληροφοριών επικοινωνίας με την Κίνα, σημαντική δήλωση, προσέξτε. Μεταξύ άλλων μέσω των δικών μου ταξιδιών. Λέει ότι έκανε ταξίδι αυτό στο Πεκίνο. Αυτά τα εμπιστευτικά κανάλια δίνουν σημαντική ασφάλεια έναντι περιττών παρεξηγήσεων και ακούσεων συγκρούσεων και συμπληρώνουν και υποστηρίζουν κανάλια λήψης αποφάσεων τα οποία αποκαταστάθηκαν με άλλους τρόπους, όπως για παράδειγμα με την τελευταία επίσκεψη του Μπλίνκεν στο Πεκίνο. Και μια που μιλάμε γι' αυτό, πάμε να δούμε τώρα τις σχέσεις Ρωσίας, Κίνας, Ινδίας, Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί είναι σημαντικό ζήτημα. Λοιπόν, ναι, πάλι ο διοικητής της ΣΥΑ, μιλώντας στο Ίδρυμα Ditchley που είπαμε, προσέξτε τι είπε για την Κίνα. Η διακοπή των οικονομικών δεσμών με την Κίνα δεν θα ήταν μια σοφή ενέργεια για τη ΣΥΠΑ, δεδομένης της βαθιάς οικονομικής αλληλεξάρτησης μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με τον Burns, η Κίνα είναι η μόνη χώρα στον κόσμο με την πρόθεση να αναδιαμορφώσει τη διεθνή τάξη και την αυξανόμενη οικονομική, διπλωματική, στρατιωτική και την τεχνολογική της δύναμη για να το κάνει.
Δηλαδή λέει ότι αναπτύσσει την οικονομική, διπλωματική, στρατιωτική και τεχνολογική δύναμη για να αναδιαμορφώσει τη διεθνή τάξη. Λέει λοιπόν, προτείνει, αντί να αποζηδευτεί η Αμερική από το Πεκίνο, η Ουάσιγκτον θα πρέπει να επικεντρωθεί στην διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού της. Δηλαδή, που υπάρχει πλήρης εξάρτηση, να επεξαρτηθεί. Στο σημερινό κόσμο, καμία χώρα δεν θέλει να βρίσκεται στο έλεος ενός μόνο παράγοντα για κρίσιμα ορυκτά και τεχνολογίες. Η απάντηση δεν είναι να εμπλακεί από μια οικονομία όπως η Κίνα, κάτι που θα ήταν ανόητο, αλλά να μειώσει λογικά τον κίνδυνο και να διασφαλίσει τη διαφορετικότητα και τις ανθεκτικές αλυσίδες εφοδιασμού, προστατεύοντας έτσι το τεχνολογικό μας πλεονέκτημα και επενδύοντας στη βιομηχανική ικανότητα. Σημαντικά λόγια. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, προσέξτε, διάβασα με έκπληξη ότι μονάδες του κινέζικου πολεμικού ναυτικού περιέτρεξαν την Αφρική και έφτασαν στην Ιγυρία για πενθήμερη επίσκεψη. Δηλαδή συνεργασία με το πολεμικό ναυτικό της Νιγηρίας. Τι σημαίνει αυτό? Εξ όσων γνωρίζω, γιατί είπαμε δεν τα παρακολουθούμε όλα, για πρώτη φορά βλέπουμε την Κίνα στον Ατλαντικό. Και μάλιστα όχι στο Βόρειο Ατλαντικό, στο Νότιο Ατλαντικό. Η Νιγηρία είναι στο Νότιο Ατλαντικό. Τι θα γίνει τώρα? Αν εμφανιστεί εκεί η Κίνα, έχουμε Βορειοατλαντικό σύμφωνο. Η Αμερική θα υποχρεωθεί να κάνει και Νότιο Ατλαντικό σύμφωνο. Πραγματικά, εντάξει, δεν λέω ότι είναι κοσμογονική αλλαγή. Η παρουσία της όμως νομίζω ότι άξιζε να αναφερθεί, του κινέζικου πολεμικού ναυτικού στην περιοχή που είπαμε. Η Ολλανδία ανακοίνωσε νέους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένου εξοπλισμού ημιαγωγών, χθες το έκανε αυτό, εν μέσω της πίεσης των ΗΠΑ να αποκόψουν την Κίνα από τα βασικά εργαλεία κατασκευής microchips. Σύμφωνα με τους κανόνες που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, οι εταιρείες στην Ολλανδία θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άδεια εξαγωγής συγκεκριμένου προηγμένου εξοπλισμού παραγωγής ημιαγωγών στο εξωτερικό, ανέφερε η Ολλανδική κυβέρνηση με επίσημη ανακοίνωσή της. Η Ολλανδία φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες εταιρείες ημιαγωγών στον κόσμο. Η ASML κατασκευάζει τον εξοπλισμό που απαιτείται για την κατασκευή chip τελευταίας τεχνολογίας. Τέλος, τα ειδικά διελιστήρια άρχισαν να πληρώνουν για τις προμήθειες πετρελαίου από τη Ρωσία σε κινέζικο yuan, δηλαδή φεύγουν για να αποφύγουν τις κυρώσεις από τους Αμερικανούς, φεύγουν από το δολάριο. Από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ινδία έχει γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς πετρελαίου από τη Ρωσία, εισάγοντος 2,2 εκατομμύρια βαρέλια σε μία ημέρα. Μεγάλο ποσό και ξέρετε τι γίνεται, έτσι. Η Ρωσία με το φθηνό το δίνει με 45% έκπτωση, έχει συμβάνει στη μείωση του πληθωρισμού σε όλη την Ασία. Δηλαδή και στην ανταγωνιστικότητα της Ινδικής οικονομίας, η οποία διηλίζει το πετρέλαιο στα δηληστήριά της, το ρωσικό, το απογορευμένο, και μας πουλάει βενζίνες και προϊόντα, τα λεγόμενα products. Εντάξει, τώρα πόσο έξυπνο είναι αυτό που κάνουμε με τις κυρώσεις, δεν τα ξέρουμε αυτά, τα ξέρουν οι μεγάλοι. Πάμε στο επόμενο θέμα μας, που είναι το μεταναστευτικό. Λοιπόν, πανηγυρίζει η Μελόνη, θεωρεί ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε, έστω με την διαφωνία της Πολωνίας και της Ουγγαρίας, ότι είναι επιτυχία της Ιταλίας, προσωπική δηλαδή, τη δικιά της. Και μάλιστα είπε, έδωσε συνέντευξη στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera και είπε ότι είναι η πρώτη φορά που βάλαμε ως στόχο τους διακινητές. Χώρισε την πολιτική σε εξωτερικό και εσωτερικό, δηλαδή τις αναχωρήσεις από τις χώρες, αλλά και τις αναχωρήσεις από τις ακτές προς την Ευρώπη, Ιταλία, Λιβύη κτλ. Άρα στοχεύουμε τους διακινητές και υπάρχει και το θέμα το εσωτερικό που είναι με την αλληλεγγύη. Λέει λοιπόν επί λέξη, ο διάλογος με την Τινησία, ο οποίος χαρακτηρίστηκε πρότυπο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επενδυθούν
15 δισεκατομμύρια ευρώ στο νέο πολυετή προϋπολογισμό για τη μετανάστευση και την εξωτερική διάσταση, δηλαδή αναχωρήσεις και διακίνηση, αποτελούν απόδειξη αυτής της απόλυτης αλλαγής βηματισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έπρεπε να κινδυνεύσει το κατεστημένο το πολιτικό της Ευρώπης με όλα αυτά που γίνονται, με την αύξηση των ακροδεξιών κομμάτων, έτσι, την άνοδο στην εξουσία. Μπορεί κάποια στιγμή να χάσουν το έδρος τα πόδια τους. Γι' αυτό παίρνουν μέτρα τώρα. Και η Γαλλία έπαιξε ένα ρόλο. Αν και αυτό έγινε, νομίζω είχε, η συμφωνία είχε επιτεθεί λίγο πριν ξεσπάσουν τα γεγονότα. Σε ό,τι αφορά, λέει, το να επενδύουμε στη σταθερότητα της Αφρικής και να προλάβουμε τις αναχωρήσεις αποτελεί κύριο ιταλικό συμφέρον. Αναχωρήσεις από τις χώρες τους. Και επιτέλους, ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική διάσταση, λοιπόν, συμφωνούμε όλοι. Σε ό,τι αφορά την εσωτερική, δεν συμφωνούμε για την ανακατανομή. Αλλά είναι φυσικό, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν ζητήματα διαφορετικά σε κάθε χώρα. Τη ρώτησαν ποια είναι η άποψή της για τη διάσταση απόψεων. Το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο δεν σταματά την πορεία του επειδή διαφώνησε η Ουγγαρία και η Πολωνία. Αλλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι είναι λάθος να βλέπουμε τη συμφωνία αυτή ως μία αποτελεσματική λύση. Μπορεί να βοηθήσει την Ιταλία μόνο σχετικά, σε ένα βαθμό. Διότι η κεντρική αρχή του Δοβλίνου, εκείνη που αφορά τη χώρα πρώτης άφιξης, δεν ξεπεράστηκε. Και οι υποχρεώσεις που αναλογούν σε χώρες όπως η Ιταλία είναι ακόμα υπερβολικά υψηλές και η Ελλάδα. Έτσι. Το σύμφωνο επικεντρώνεται στη διαχείριση των αφήξεων όταν πραγματοποιούνται. Η προτεραιότητά μου είναι όμως είναι να σταματήσουν οι παράνομες ροές και να παταχτεί η εμπορία ανθρώπων. Άρα συνολικό πρέπει να είναι το σχέδιο. Δηλαδή να βλέπει και τις αιτίες γιατί να φύγει κάποιος από τη χώρα του. Να αναπτύχει η Ευρώπη, να βοηθήσει τις χώρες που, από τις οποίες αναχωρούν οι μετανάστες, να τους κρατήσει τους ανθρώπους εκεί, να τους δώσουν δουλειά. Καθαρό νερό, υγεία, σχολείο, παιδεία κτλ. Σε ό,τι αφορά την αποτυχία της προσπάθειας διαμεσολάβησής της με Ουκρανία και Πολωνία, γιατί επιχείρησε να τους πείσει, στην τελευταία Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής, η Μελόνι είπε, ιδίως η Πολωνία αλλά και η Ουγγαρία, υποδέχθηκαν εκατομμύρια Ουκρανούς πρόσφυγες και έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομική στήριξη χαμηλότερη από αυτή που χρειαζόταν. Παράλληλα, βάσει της συμφωνίας της 8ης Ιουνίου, θα έπρεπε να καταβάλουν 20.000 ευρώ για κάθε μετανάστη ή πρόσφυγα που αρνούνταν να πάρουν με βάση τη συμφωνία της αλληλεγγύης, της κατανομής. Όμως, λέει, έχουν πρόβλημα γιατί αυτοί ήδη δεν έχουν πάρει λεφτά από το σχέδιο ανάκαμψης. Τους τιμωρούν, η Ευρώπη τους επέβαλε ποινές γιατί παραβίασαν τις αρχές του κράτους δικαίου. Όλα αυτά, λέει, δημιουργούν πρόβλημα. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι πανηγυρίζει η Μελόνι. Να σας πω κάτι. Είναι ένα θέμα με βάση το οποίο εκλέχθηκε. Το μεταναστευτικό του είχε ψηλά, το δουλεύει, πέτυχε κάποια πράγματα φαίνεται. Η Ιταλία είναι χώρα που έχει περισσότερη βαρύτητα από την Ελλάδα, πέτυχε κάποια πράγματα, θα υποφεληθούμε και εμείς μάλλον. Λοιπόν, πάμε στην Τουρκία για λίγο, για να δούμε τι συμβαίνει εκεί. Εκεί καταρχάς, ενώ χθες αναφέραμε ότι, και σήμερα νομίζω ήμουν στο κανάλι της Αθηνοπορικής, ότι έδωσε εντολή ο Σιμσέκ, υπουργός Οικονομίας, συνεννοήθηκε μάλλον με την πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας, γιατί είναι ανεξάρτητη υποτίθεται, να μην δίνουν οι κρατικές τράπεζες, να μην γκαίνε συνάλλαγμα για να στηρίζουν τη λίρα. Επειδή όμως η πτώση συνεχιζόταν, αυτό σήμερα άλλαξε. Και είπε, παιδιά, να το ελέγξουμε το πράγμα, να κρατήσουμε τη λίρα γύρω στο 26%, λέει ο Σιμσέκ, όχι γύρω με ένα δολάριο 26 λίρες, σήμερα είναι 26 και κάτι, να την κρατήσουμε σταθερή εκεί, και μετά να εργαστούμε ακόμα και για την ανατίμησή της. Πάντως, σήμερα που μιλάμε, η λίρα από τις αρχές του έτους, 6 μήνες, έχει χάσει το 28% της αξίας της και είναι το δεύτερο υποτιμημένο νόμισμα στον κόσμο μετά το αργεντίνικο πέσος. Επίσης, οικονομικοί επιστήμονες στην Τουρκία δηλώνουν ότι ενώ ο επίσημος πληθωρισμός θα δίνουν πόσο 40-45%,
λέει ότι ο πληθωρισμός στην Τουρκία αυτή τη στιγμή ο πραγματικός είναι 108%. Πάντως, φίλοι που βρίσκονται εκεί, που μένουν στην Ελλάδα και ταξίδιψαν εκεί πέρα, μου λένε ότι η ακρίβεια είναι απίστευτη, σφαδάζουν τα νοικοκυριά, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Θα μου πείτε τώρα, εμείς μιλάμε για μια χρεοκοπημένη χώρα η Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι γίνεται από εκεί μεριά, που επαναλαμβάνουμε, έχει προβλήματα η τουρκική οικονομία, αλλά δεν θα γκρεμιστεί. Γιατί? Γιατί έχει ισχυρή παραγωγική δομή, κυρίως στον δευτερογενή τομέα, μεγάλες βιομηχανίες, εξαγωγικές βιομηχανίες, και έχει και μια αστική τάξη η οποία στα δύσκολα στέκεται στην κυβέρνηση, στο κράτος, και έχει και μόνο κάτω από 70% είναι το εξωτερικό χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ. Πού 70%, πού 200 τόσο που είμαστε εμείς. Αλλά προβλήματα σοβαρά η οικονομία έχει. Τώρα, ένα πράγμα που συνέβη σήμερα σύμφωνα με την Daily Sabah, μια εφημερίδα που είναι το κράτος, την αγγλόφωνη, λέει ότι η ΜΙΤ εξάρθρωσε δίκτυα κατασκοπίας της Μοσάντ μέσα στην Τουρκία και δίνει και πληροφορίες. Τώρα, αυτό να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι η μέθοδος του μαστίγιου και του καρότου απέναντι στο Ισραήλ. Διότι από τη μια πλευρά η Τουρκία θέλει να τα βρει με το Ισραήλ, θέλει τον αγωγό από την ΑΟΣ του Ισραήλ να έρθει στην Τουρκία και εκείθεν στην Ευρώπη, παρακάμπτοντας την Κύπρο, παραβιάζοντας πάλι τα της Κύπρο κτλ. Και περιθωριοποιώντας και τον ρόλο της Ελλάδας. Εμείς θα γίνουμε απλώς τροχονόμοι, παίρνε. Αλλά θα συναντηθεί τον άλλο, αυτόν τον μήνα, με τον Ιούλιο, με τον Νετανιάχου, και την ίδια στιγμή ξυλώνει δίκτυα της Μοσάντ. Κάτι θέλει να δείξει. Θέλει να δείξει ότι, κοιτάξτε, εμείς θα εξομαλύνουμε τις σχέσεις, αλλά κουμάντο στη χώρα μου θα κάνω εγώ. Και αν θέλετε να κάνετε επιχειρήσεις, λέει, στη Μοσάντ, ζήτα τη βοήθειά μου να τα κάνουμε μαζί. Δεν θα κάνεις δίκτυα μέσα στη χώρα μου. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου, έτσι. Για να δούμε τι ακριβώς έγινε. Τούρκοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι ένας πυρήνας 56 πρακτόρων της Μοσάντ, τους οποίους χειρίζονταν 9 στελέχη της Μοσάντ από το Ισραήλ, εξαρτώθηκε και 7 από αυτούς συνελήφθησαν. Η υπηρεσία πληροφοριών, η ΜΙΤ, ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε ένα δίκτυο 56 στελεχών της Μοσάντ που κατηγορούνται πλέον για κατασκοπία μη Τούρκων υπηκόων για λογαριασμό του Ισραήλ, και ανακοίνωσε ότι 7 από τους υπόπτους συνελήφθησαν, πάντα όπως είπαμε σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Sabah. Σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους υπήρχαν 9 δίκτυα τα οποία τα διαχειριζόντουσαν 9 στελέχη από τη Μοσάντ από το Ισραήλ, από το Τελ Αβίβ. Η υπηρεσία πληροφοριών της Τουρκίας είπε ότι οι Ισραηλοί κατάσκοποι συγκέντρωναν πληροφορίες μέσω μεθόδων παγίδευσης στο διαδίκτυο, παρακολούθησης οχημάτων και πειρατείας προστατευμένων επικοινωνιών, παράνομα λογισμικά. Οι πράκτορες φέρεται επίσης να παρακολουθούσαν με φυσική παρακολούθηση διαφόρους στόχους και βιντεοσκοπούσαν συναντήσεις. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, αυτή η επιχείρηση, όλη η επιχείρηση, ήταν υπό την επίβλεψη ενός Ισραηλινού αραβικής καταγωγής, του Σουλεϊμάν Αγκμπαρίγια. Το δίκτυο περιλάμβανε πολίτες χωρών μέσης Ανατολής και χρησιμοποιούσε ψεύτικους ιστοτόπους σε πολλές γλώσσες, ιδιαίτερα στα αραβικά, για να αποκτήσει τις τοποθεσίες που ήταν οι δράστες που έμπαιναν και τις IP τους. Οι επικοινωνίες μεταξύ πρακτόρων της Μοσάντ στην Τουρκία και στο εξωτερικό πραγματοποιούνταν αποκλειστικά μέσω κινητών τηλεφώνων που είχαν κορυθεί σε άτομα που χρησιμοποιούσαν ψευδείς ταυτότητες σε χώρες όπως η Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Γερμανία, η Μαλαισία, η Ινδονησία και το Βέλγιο. Επικεφαλής του δικτύου ήταν ένας υψηλός στέλεχος της Μοσάντ, ονόματι Σιρίν Αλιάν, το οποίο το πραγματικό όνομα παραμένει άγνωστο και για τη ΜΙΤ. Το Σιρίν Αλιάν, κατά πάσα πιθανότητα, είναι ένα όνομα κωδικό. Μέσω μιας γερμανικής τηλεφωνικής γραμμής διέταξε έναν Παλαιστίνιο ονόματι Χαλέτ Νιτζίμ να δημιουργήσει πολλές ιστοσελίδες, ειδικά αφιερωμένες στη στόχευση ατόμων. Η μονάδα κατασκοπίας μέτρα την Κωνσταντινούπολη έλαβε τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας από τον
Παριχάνση Πατέλ Κουλχάρη, έναν 24χρονο ιδιοκτήτη εταιρείας κυβερνοασφάλειας στο Τελαβίβ. Ο Κουλχάρη έδωσε οδηγίες στους πράκτορες της Μοσάντ για το χακάρισμα των τηλεφώνων στόχων. Της επιχρήμαση εκδεδομένης γίνεται, παιδιά, εδώ. Σκεφτείτε τι γίνεται και σε άλλες χώρες τώρα. Αυτά τα κινητά από τότε που βγήκαν, όχι τα κινητά, τα smartphones, δεν υπάρχει μυστικότητα πλέον. Τίποτα πλέον δεν είναι κρυφό. Και από τότε που βγήκαν και οι υπολογιστές φυσικά. Οι τουρκικές υπηρεσίες πληροφοριών ανακάλυψαν ότι η Μοσάντ έστειλε πράκτορες αραβικής καταγωγής από την Κωνσταντινούπολη στο Λίβανο και τη Συρία για να συγκεντρώσουν πληροφορίες και να εντοπίσουν στόχους για να επιτεθούν μετά τα ντρόν στο Ισραήλ σε αυτούς τους στόχους. Άλλοι πράκτορες αναπτύχθηκαν στη Βηρυτό για να συλλέξουν πληροφορίες για το Ισλαμικό κράτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισαν την ακριβή τοποθεσία ενός κτηρίου που καταλάμβανε η Χεζμπολάχ, καθώς και τις ταυτότητες ανωτέρων στρατιωτικών και πολιτικών ηγετών που κατοικούσαν στον τρίτο όροφο του ιδίου κτηρίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε επίσημη ανακοίνωση από το Ισραήλ. Τι να πεις τώρα, όλοι σε αυτά δεν μιλάς ποτέ. Ό,τι και να πεις είναι λάθος. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι λέει ο Σενέρ Λεβέντ. Και ζητώ την προσοχή σας. Δυστυχώς, ψάξτε και βρείτε κείμενα Ελλήνων στην Ελλάδα και στην Κύπρο και συγκρίνετε τα με αυτά που λέει και την ποιότητα και το βάθος και τη σπουδαιότητα, τη σημασία των περιλαμβανομένων στο άρθρο. Οι Τουρκοκύπριοι πρέπει να αποφασίσουν πλέον, λέει ο Σενέρ Λεβέν στους συμπατριώτες του. Θα ζήσουν με την Τουρκία ή χωρίς την Τουρκία. Είναι πολύ κρίμα αν δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν ακόμα ότι είναι αδύνατο πλέον να ζουν μέσα στην αγκαλιά της Τουρκίας. Κατέστη αδύνατον. Τελείωσε η Τουρκία. Βυθίστηκε εντελώς στο πυκνό σκοτάδι τώρα η χώρα, η οποία σύρθηκε στο σκοτάδι με τη διακυβέρνηση Ερντογάν. Μετά τις τελευταίες εκλογές, οι φανατικοί Ισλαμιστές έγιναν κυρίαρχοι των πάντων. Αυτή η πορεία μοιάζει με τον δρόμο που χάραξαν οι μουλάδες στο Ιράν, τον Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, ένα καθεστώς στο οποίο ρίχτηκαν στη φυλακή όλοι όσοι επιθυμούσαν ελευθερία και δημοκρατία, στο οποίο ευλογήθηκαν οι βιασμοί, στο οποίο η γυναίκα θεωρείται αντικείμενο, το οποίο αποκόπηκε από τα καλά, τα ωραία, τα σωστά και τα ανθρώπινα. Τελευταίως άνοιξε η πόρτα της νέας περίοδου με τη σύλληψη του δημοσιογράφου Μερντάν Γιανάρνταγ. Θα βάζουν φυλακή όσους υψώνουν τη φωνή τους. Και η αντιπολίτευση δεν είναι αντιπολίτευση. Άλλωστε, μήπως μπορεί να αποκαλείται αντιπολίτευση μία αντιπολίτευση η οποία ζαλίζεται από εχθρότητα προς τους Κούρδους στην Τουρκία και προς τους Έλληνες στην Κύπρο. Κοντολογής, δεν υπάρχει χαΐρη προκοπή για εμάς από αυτήν την Τουρκία, για εμάς τους Τουρκοκύπριους, λέει. Μόνο η ζημιά της μπορεί να μας αγγίξει, όχι το καλό της. Ό,τι και να κάνουν εκεί οι φανατικοί Ισλαμιστές, θα το κάνουν και στην Κύπρο, στα κατεχόμενα εννοεί. Το κάνουν άλλωστε. Από εδώ και μπρος θα το προχωρήσουν ακόμα πιο πολύ. Είμαστε στα πρόθυρα του πλήρους αφανισμού εμείς οι Τουρκοκύπριοι, λέει στους Τουρκοκύπριους. Δεν το λέω αυτό έτσι για να γίνεται κουβέντα. Το λέω πολύ σοβαρά. Αν περιμένετε να εκδημοκρατιστεί η Τουρκία και να ανασάνουμε κι εμείς λίγο, μάτια περιμένετε. Η Τουρκία μπήκε σε έναν τέτοιο δρόμο που δεν έχει επιστροφή, που δεν μπορεί να εκδημοκρατιστεί για τα επόμενα 100 χρόνια. Θα γίνει χειρότερη, αλλά καλύτερη δεν θα γίνει. Αν περιμένετε να πεθάνει στο εγγύς μέλλον ο Ταΐπ Ερντογάν και να διορθωθούν τα πάντα, μην το περιμένετε και αυτό μάταια. Μάλιστα μπορεί τα πράγματα να γίνουν χειρότερα από ό,τι είναι τώρα με τον Ερντογάν. Το καθεστώς το οποίο κτίζει εδώ και 21 χρόνια ανέθρεψε τη δική του γενιά. Το καθεστώς εδραιώθηκε. Μήπως άλλαξε κάτι στο Ιράν μετά το θάνατο του Αγιαταλά Χομεϊνί και περιμένεται να αλλάξει στην Τουρκία κάτι μετά από τον Ερντογάν? Δηλαδή δεν τα αντιλαμβάνονται αυτά οι πολιτικές δυνάμεις της τουρκοκυπριακής κοινότητας? Δεν απέμεινε απολύτως κανένας δρόμος να βαθίσουμε με την Τουρκία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, πρέπει να πάρουμε απόφαση προτού να είναι πολύ αργά πλέον.
πρέπει να απαλλαχτούμε μια ώρα αρχίτερα από αυτήν, προτού μας μολύνει αυτό το θεοσκόταδο. Πώς, αφήνοντας στην άκρη την αρλούμπα του ίσου κυρίαρχο κράτους και αναζητώντας λύση μαζί με τους Ελληνοκύπριους, κάτω από τη στέγη της Κυπριακής Δημοκρατίας που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε άνθρωποι της ίδιας γεωγραφίας. Θα ζήσουμε μαζί με τους Ελληνοκύπριους εδώ, όχι με την Τουρκία. Η Τουρκία σέρνει και εμάς στο θεοσκόταδο στο οποίο σύρθηκε η ίδια. Μόνο όλοι μαζί ως Κύπροι μπορούμε να σωθούμε από αυτό το σκοτάδι. Χρειαζόμαστε την Κυπριακή Δημοκρατία μετά από αυτό το στάδιο. Δεν χρειαζόμαστε την Τουρκία. Καταλάβετε το και εσείς αυτό πλέον. Καταλάβετε το. Μπορεί να γεράσετε και να ζήσετε, καλά κακά εδώ μέχρι το τελευταίο τέταρτο της ζωής σας. Όμως τα παιδιά σας δεν θα μπορέσουν να ζήσουν εδώ. Τα εγγόνια σας καθόλου. Η σημερινή Τουρκία είναι ο καθρέφτης όσων θα μας συμβούν στο μέλλον. Όσα συμβαίνουν εκεί, μια χώρα που δεν της απέμειναν δικαιοσύνη και μιμιέ, σφαδάζει στα χέρια των φανατικών Ισλαμιστών και δεν αναγνωρίζει καθόλου δικαίωμα ζωής στους καλούς ανθρώπους. Μια τάξη πραγμάτων των μουλάδων που αναγκάζει όλους να γίνουν κόλακες και διπρόσωποι. Πόσο ακόμα θα τους υπομένουμε στο κεφάλι μας? Η διοίκηση των συνεργατών που έχουμε πάνω από το κεφάλι μας εμπνέεται από αυτούς, για τον Τατάρ λέει και τους υπόλοιπους, τα ενεργούμενα της Άγκυρας. Και αυτοί εδώ βυθίζονται όλο και πιο πολύ στην ανομία και στις ατασταλίες. Άλλωστε εκείνοι δεν αναζητούν έξυπνους, έντιμους και καλούς συνεργάτες εδώ ή της Άγκυρας στα κατεχόμενα. Ενεργούν με την αντίληψη. Θα βάλεις το σκυλί να κάνει τη δουλειά του σκυλιού. Αν θα δεχτείτε ακόμα την παρουσία της Τουρκίας εδώ, δεν έχετε άλλη επιλογή από το να γίνετε κόλακες για να ζήσετε, για να επιβιώσετε, και έτσι θα πάψετε να είστε άνθρωποι. Επιλέξτε, είτε θεοσκόταδο είτε ελευθερία. Διαλέξτε, λέει ο Σενέρ Λεβέντ. Πέστε μου τώρα, εγώ έχω να πω τίποτα? Άμα τα πούμε εμείς αυτά, ξέρετε, μας χαρακτηρίζουν. Πάρτε τα λοιπόν από το Σενέρ Λεβέντ. Αντί να κάνετε το Σενέρ Λεβέντ ευρωβουλευτή, κάνατε άλλα πράγματα για τα οποία δεν θέλω να αναφερθώ τώρα. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε και απόψε. Καληνύχτα να είστε όλες και όλοι καλά.